Όπως κάθε μεσημέρι κοντά σας μέχρι τις 3. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο. Θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι πολύ επίκαιρη, αφού έχει κατακλείσει όλα τα social media, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Έχει γίνει πρώτο θέμα εδώ και 2 μέρες περίπου η καταγγελία κακοποίησης της Σοφίας Μπεκατόρου. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει την κοινωνία μέσω κορονοϊού. Καλεσμένος λοιπόν σήμερα στην εκπομπή είναι ο πρόεδρος του Ναυταθλητικού Ομίλου Αίολος, αλλά και μέλος επιτροπής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο Χάρης Βιεννής, ο κύριος Χάρης Βιεννής. Χάρη, θα μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θοδωρε, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μόνο να σημειώσω ότι είμαι πρώην μέλος επιτροπής της Ομοσπονδίας. Δεν έχω καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ήταν μια επιτροπή που ανέλαμβανε συγκεκριμένο έργο. Η πρόσκλησή σου αφορά ότι είσαι πολύ κοντά στην ιστιοπλοεία ως άθλημα. Γνωρίζεις και τον καταγγελόμενο προσωπικά εσύ ο ίδιος, όπως γνωρίζεις και την Σοφία Μπεκατόρου, έτσι δεν είναι? Ναι, και δυστυχώς αυτές τις μέρες βιώνουμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία πολλά χρόνια, από παιδιά και τώρα σαν ερασιτέχνες παράγοντες, βιώνουμε πολύ λυπηρές στιγμές, γιατί δεν περιμέναμε ποτέ στο άθλημά μας να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά τα φαινόμενα. Ωραία, λοιπόν, εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τη μισή μέρα, ίσως και παραπάνω, είσαι δίπλα στα παιδιά που κάνουν ιστιοπλοεία εδώ στην Καλαμάτα. Έχεις συμμετάσχει σε πολλές αθλητικές διοργανώσεις ιστιοπλοεία στην Αθήνα. Είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα έλεγα πολύ κοντά, αλλά δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι η σημερινή διοίκηση, για λίγες μέρες μάλλον πιθανόν ακόμα, της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ποια είναι η πρώτη σου τοποθέτηση επάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει το κοινό? Μάλιστα βλέπουμε και στο Facebook υποστηρικτές της Σοφίας Μπεκατόρου. Έχει βγει ένα μπάνερ από κάτω, το οποίο πολλοί το έχουν χρησιμοποιήσει στην φωτογραφία του προφίλ τους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω και την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, το οποίο ΔΣ του Συλλόγου μας εκφράζει και τους αθλητές και τα μέλη. Χθες συνεδριάσαμε εκτάκτως και έχει βγει και μία ανακοίνωση, η οποία την έχουμε διανύμει στο τοπικό τύπο και στα τοπικά μέσα, και σας ευχαριστούμε και εσάς που μας δίνετε το βήμα να εκφράσουμε τη θλίψη μας, την οργή μας, την αγανάκτησή μας για όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά γενικά στη ζωή μας, και είμαστε κατά οποιασδήποτε κατάχρηση εξουσίας ή κάποια δύναμη κάποιου ανθρώπου πάνω σε κάποιον άλλον. Αυτά είναι ανήκουστα και απαράδεκτα και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Χάρη, θέλω να μας περιγράψεις λίγο τις αποστολές, γιατί αυτό που συνέβη έγινε σε μια αποστολή αγώνων, έτσι δεν είναι, από ό,τι λέει η Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις αποστολές των εθνικών ομάδων ή των Ολυμπιακών ομάδων, πάντα υπάρχει αρχηγός αποστολής, ο οποίος είναι ορισμένος από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, και επειδή εγώ προσωπικά ή κάποιος άλλος από το σύλλογο μας δεν έχουμε συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή, μπορώ να σας πω για τις αποστολές του συλλόγου μας, ο οποίος εδώ και 36 χρόνια λειτουργίας δεν έχει σημειωθεί κανένα παρατράγουδο και ούτε καν σε επίπεδο τάξης. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά τα φρικτά πράγματα που έχουμε ακούσει όλοι μας, αυτά που καταγγέλει η αθλήτρια ότι έζησε, έτσι. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί τα σωματεία είναι χώροι αθλητισμού και χώροι εκπαίδευσης και χώροι στα οποία τα παιδιά μεγαλώνουν και καλλιεργείται και η προσωπικότητά τους. Μαθαίνουν να είναι μέλη μιας ομάδας, μαθαίνουν να αυτοσυντηρούνται, μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά, και μιλάω πάντα για το χώρο της ιστιοπλοείας. Το άθλημα το δικό μας δίνει αυτά τα εφόδια στα παιδιά και θα τα προφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
έχει τη δυνατότητα, δηλαδή όταν πάτε σε μια αποστολή, λογικό είναι αν είναι διήμερο ή τρίμερο το τουρνουά. Είναι πάντα οι δικοί μας οι αγώνες, δεν είναι ποτέ ημερίσχοι, είναι κατ' ελάχιστον διήμερη, έχει διανυκτερεύσεις μέσα, έχει ξενοδοχεία. Εμείς φροντίζουμε πάντα τις αποστολές να τις πλαισιώνουν αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έρχονται και αρκετοί γονείς μαζί μας και είναι ευχάριστο αυτό. Τα παιδιά μένουν σε δωμάτια ανά 2 ή 3 ή 4 παιδιά. Ο προπονητής πάντα πάει με τα μικρότερα παιδιά για να μπορεί να τα βοηθάει και εννοείται, επειδή ο προπονητής είναι άνδρας, είναι αρέν, έρχονται μαζί μας πάντα και κυρίες, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε και δαιμόνες, όταν έχουμε μαζί μας και μικρά κοριτσάκια. Και εκεί τι έγινε? Εκεί θα παραμείνουμε στην καταγγελία της Ολυμπιονίκης μας, της κυρίας Μπεκατόρου. Τα ακούσαμε όλοι, τα περιέγραψε. Τα είχε πει μάλιστα και πριν ένα μήνα σε γνωστό περιοδικό Πανελλήνιας Κυκλοφορίας. Όπως επίσης και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και από καταγγελίες που έχει κάνει ο Ολυμπιονίκης μας ο Νίκος ο Κακλαμανάκης. Και ήταν και ένα ερέθισμα για πολλούς από εμάς να διεκδικήσουμε την αλλαγή, έτσι ώστε όλα αυτά τα σαθρά φαινόμενα να εξαφανιστούν από το άθλημα της διοπλοίας. Η ίδια μιλάει σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα για κατάχρηση εξουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου που ακόμα είναι αντιπρόεδρος, ή θα έχει παρατηθεί έτσι της Ομοσπονδίας. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάει για κατάχρηση εξουσίας. Πώς εσύ, σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις επειδή είσαι πολύ κοντά στο άθλημα, για να μας δώσεις κάποιες εξηγήσεις το πώς, πώς μπορούμε να εισπράξουμε εμείς την καταγγελία της Μπεκατόρου. Και υπάρχει και άλλη καταγγελία από πρώην αθλήτρια και πρώην μέλος εθνικής ομάδας, της κυρίας Μαρίνας Ψυχογιού, για άλλο μέλος της διοίκησης. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία ξεκινάνε από 6-7 χρονών να κάνουν εστιοπλοεία, σε κάποιο σημείο ξεχωρίζουν με διακρίσεις και αρχίζει ένας αγώνας, γιατί ο σκοπός του κάθε αθλητή είναι να φτάσει στο Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και διάκριση. Και διάκριση, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα γκρεμίζανε τα τείχη για να μπουν οι Ολυμπιονίκες. Φανταστείτε δηλαδή για έναν αθλητή, όταν κατακτά τον τίτλο του Ολυμπιονίκη και γράφεται δίπλα στο όνομά του για πάντα, με τα 3 γράμματα το όλοι, δηλαδή η κυρία Μπεκατόρου αναφέρεται και στα social media και σε όλα, όπου και να είναι, στις δημόσιες εμφανίσεις, δίπλα το όνομά της συνοδεύεται από τον τίτλο του Ολυμπιονίκη. Και είναι και χρυσή κιόλας ο Ολυμπιονίκης. Μάλιστα, και είναι Ολυμπιονίκης 2 φορές. Και μάλιστα είναι και η μοναδική Ελληνίδα σημειοφόρος. Ξέρετε τι είναι να μπαίνετε σε ένα στάδιο με χιλιάδες θεατές μέσα στο στάδιο και εκατομμύρια ανά τον κόσμο? Δηλαδή αυτές τις στιγμές πιστεύω ότι και εγώ, δηλαδή σαν πρώην αθλητής, θα τη ζηλεύω με την καλή έννοια. Και όταν ακούσα αυτά τα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, ότι κάποιος ο οποίος άσκησε εξουσία πάνω της και μπορεί να της στερούσε και αυτό το όνειρο και όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί εμείς δεν πρέπει να μπούμε ούτε μέσα στο συμβάν. Και σίγουρα και προσωπικά εγώ, και εκφράζω και μεγάλο αριθμό ιστιοπλών, δεν θα μπούμε και σε ονοματολογία. Ανθρωποφαγία δεν πρέπει να γίνεται. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Θα πρέπει να περιμένουμε όλοι τα πορίσματα της δικαιοσύνης. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω ακούσει και από νομικούς και από τα μέσα γενικά, δεν έχει παραγραφεί σαν αδίκημα αν καταδικαστεί. Απλά 20 χρόνια, φανταστείτε και για αυτόν τον άνθρωπο τι βαρύ θα είναι. Είναι βαριά τιμωρία να βγει, ξέρω εγώ, μια δικαστική αρχή και να πει όντως η καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου είναι αληθινή. Βέβαια αύριο την έχει καλέσει ο εισαγγελέας την Σοφία Μπεκατόρου. Να ξέρετε ότι πολλοί αθλητές, γιατί σας είπα, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και αρκετούς μήνες. Οι αθλητές όλοι αυτοί έχουν ήδη καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα για κάποιες καταγγελίες που έκανε και ο κύριος Κακλαμανάκης και κάποιοι άλλοι αθλητές. Και ευελπιστούμε όλη αυτή η διαδικασία και με το αυριανό, με την κατάθεσή της η Ολυμπιονίκης μας, να μπει η δικαιοσύνη στη μέση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το σίγουρο είναι
ότι πρέπει να υπάρξει κάθαρση σε όλα τα επίπεδα και δεν πρέπει κανένας να φοβάται να μιλήσει, δεν πρέπει κανένα παιδί που έχει έρθει να αθληθεί να νιώσει δυσάρεστες, να βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις, να τον ενοχλήσει κάποιος ή κάποια. Πρέπει αυτά να εκλείψουν από τον αθλητισμό. Εσείς που είστε, και εσύ μάλλον, απευθύνομαι σε σένα που είσαι πολύ κοντά στο άθλημα αυτό και ως ιστιοπλός και το έχεις αγαπήσει, να πούμε ότι ο Χάρης ο Γιαννής είναι σχεδόν όλη μέρα στη θάλασσα και με τα παιδιά και προπονεί παιδιά και βγάζει πρωταθλητές, έχει δώσει... Ο σύλλογός μας τα κάνει αυτά, όχι εγώ προσωπικά. Είμαστε μια μεγάλη παρέα ανθρώπων η οποία συνεχώς μεγαλώνει και θα ήθελα να πω έτσι και μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα ότι είχαμε τη χαρά πριν έρθει η καραντίνα να έχουμε μέσα στο χειμώνα 27 παιδάκια να προπονούνται στο σωματείο μας, το οποίο ήταν και high score, να το πω έτσι, στις χειμερινές λειτουργίες των τόσων δεκαετιών του Συλλόγου. Ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Να πούμε το εκτός από τον ΕΑΔΟ υπάρχει και ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας, έτσι δεν είναι? Ναι, στην ισιοπλοεία Τριγώνου την καλλιεργούν δύο σωματεία στην Καλαμάτα. Βέβαια, απλά εμείς έχουμε τη χαρά και την τύχη και την τιμή να καλλιεργούμε και το τμήμα Ανοιχτής Θαλάσσης που απευθύνεται σε ενήλικες. Και πέρσι, και όλος το 19, η αγωνιστική ομάδα του συλλόγου μας κέρδισε και κατέκτησε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, παλεύοντας ανάμεσα σε μεγαθύρια. Και γενικά είμαστε σε μια πολύ ανωδική πορεία, την οποία αυτή η ανωδική πορεία, αυτή η κατάσταση τώρα μας δημιουργεί ένα εμπόδιο το οποίο σίγουρα όλοι μαζί θα το περάσουμε. Αυτή η ερώτηση που θέλω να σου κάνω από πριν, αυτόν τον άνθρωπο εσύ τον γνώριζες, αυτός που έχει καταγγελθεί από την ΜΠΕΚΑ τώρα, σου έδινε αυτή την εντύπωση ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια τέτοια πράξη? Όχι. Βιασμού κύριο, γιατί για βιασμό μιλάει η Ολυμπιονίκη. Όχι. Έχω συνεργαστεί και μαζί του σε διοργανώσεις. Μιλάγαμε πάντα στις γενικές συνελεύσεις ή όποτε υπήρχε συνάντηση μεταξύ ομίλων και διοίκησης. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι σκέφτεται ο άνθρωπος στο πίσω μέρος του μυαλού του. Και τι γίνεται μέσα σε ένα δωμάτιο, εφόσον μπει ο άλλος στο δωμάτιο, έτσι δεν είναι? Τι να σας πω. Εμείς αποφεύγουμε, δηλαδή φανταστείτε και όταν πάμε αποστολές, θα μπει ο προπονητής στα δωμάτια των παιδιών όταν είναι να φύγουμε, μην έχουν ξεχάσει ρούχα και όλα αυτά. Αποφεύγουμε γιατί είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί η στάση μας και δεν θέλουμε πουδενή. Η Μπεκατόρου ισχυρίζεται ότι είχε μεγάλη εξουσία. Όντως έχει μεγάλη εξουσία και είχε στο παρελθόν. Ναι, γιατί ανήκε σε μια πολύ μικρή ομάδα, ένα κονκλάβιο μπορούμε να πούμε, το οποίο έπαιρνε τις μεγάλες αποφάσεις και το λυπηρό είναι ότι τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ενημερωνόντουσαν κατόπιν εορτής. Δηλαδή αυτή η εκτελεστική μετά επιτροπή, την απόφαση. Υπήρχε μια εκτελεστική επιτροπή πενταμελής, η οποία κάθε εβδομάδα, ας πούμε, συνεδρίαζε και έπαιρνε όλες τις αποφάσεις και δύο φορές το χρόνο το Συμβούλιο επικύρωνε 100% αυτές τις αποφάσεις. Το οποίο είναι λυπηρό για τα υπόλοιπα μέλη, έτσι, και γι' αυτό και βλέπετε ότι κάποιοι που είχαν ευθυξία αμέσως προέβησαν και σε παραιτήσεις. Δηλαδή και αυτό που έγινε, να παρετούνται τακτικά μέλη, να παρετούνται αναπληρωματικά μέλη, να παρετείται ολόκληρη επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε σωματεία, έρχονται καθημερινά σε επαφή με παιδιά και δεν μπορούν να συνδυάσουν την ύπαρξή τους με αυτά τα φαινόμενα. Επίσης η Μπεκατόρου μιλάει, όπως είπα πριν, για κατάχρηση εξουσίας. Τι εννοεί με αυτό? Ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πιθανόν της υποσχέθηκε κάτι, ήθελε, της έδινε κάτι παραπάνω από ό,τι έδινε στους άλλους αθλητές για να γίνει αυτό που έγινε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω, να γνωρίζω ακριβώς τι εννοεί, ναι, η κυρία Μπεκατόρου, αλλά θέλω να σας πω ότι ένας αθλητής σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται αθλητικό υλικό να το ανανεώνει, σκάφη, πανιά, χρειάζεται να πηγαίνει σε τουρνουά, να συναντιέται με τους άλλους παγκόσμιους πρωταθλητές και να προπονούνται μαζί. Χρειάζεται υποστήριξη και μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής όταν είναι προολυμπιακή χρονιά και προολυμπιακή ετοιμασία και όλοι αυτοί οι παράγοντες παρεμβαίνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό σημαίνει, για να το πούμε με απλά λόγια, ότι είναι έξοδα. Έξοδα τα οποία δεν μπορεί να καλύψει
σε όλους τους αθλητές το Υπουργείο, το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε ο συγκεκριμένος πιθανολογούμε τώρα, γιατί προσπαθώ εγώ μαζί με σένα να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πιθανόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος να της είπε, ξέρεις, θα σου καλύψω εγώ έξοδα σε διεθνή τουρνά, θα σου βρω χορηγό, θα σου κάνω τα πάντα. Ναι, θα μπορούσε όλα αυτά τα σενάρια, απλά να μην κάνουμε σενάρια εμείς. Όλα πιστεύω ότι θα τα καταθέσει η αθλήτρια, γιατί είναι ακόμα εν ενεργεία αθλήτρια και διεκδικεί εκ νέου την πρόκρισή της στην Ολυμπιάδα του Τόκιο, την αναβληθέντα Ολυμπιάδα. Οπότε απλά όλα αυτά που είπατε, αυτά που είπες και εσύ Θοδωρέ μου, είναι πράγματα τα οποία μπορούσε ένας αθλητής να απολαύσει από μια διοίκηση που θα τον στήριζε. Και θα έπρεπε να τα απολαμβάνει λόγω των επιδόσεών του και όχι γιατί κάτι έχουμε εμείς στο οποιοδήποτε παράγοντα στο μυαλό του. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι ήσουν σαφής. Τι γίνεται τώρα με τους γονείς που βλέπουν κάθε βράδυ τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων και ασχολούνται με αυτό το θέμα? Γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο κολυμπητήριο, σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, σε ομάδες μπάσκετ, σε ομάδες βόλεϊ. Εμείς, παρόλο που η δράση στη θάλασσα, δηλαδή βλέπετε εδώ και καιρό, τα σκαφάκια δεν αρμενίζουν μέσα στο λιμάνι ή έξω από το λιμάνι, δεν βλέπετε πανάκια στο Μεσσηνιακό κόλπο. Κρατάμε επαφή με τα παιδιά, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, κάνουμε συναντήσεις. Οπότε ταυτόχρονα με τα παιδιά συναντιόμαστε διαδικτυακά και με τους γονείς των παιδιών. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είμαστε όλοι εμείς που είμαστε μέσα στο σωματείο και στη διοίκηση αυτού, και τους ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη τους, γιατί τα στάνταρ λειτουργίας του ομίλου είναι υψηλά, δεν κάνουμε καμία έκπτωση στις αξίες μας και είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αθληθούν. Τα παιδιά πρέπει να αθληθούν, πρέπει να εκπαιδευτούν και πρέπει να πάρουν εφόδια για τη ζωή. Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι γονείς σε αυτές τις διοικήσεις? Γιατί η διοίκηση και τα μέλη κάθε διοίκησης ενός αθλητικού ομίλου ή συλλόγου συνοδεύουν τα παιδιά όταν πρόκειται για αγώνες εκτός της πόλης. Μένουν σε ξενοδοχεία, θα πάνε μαζί για φαγητό, θα βγουν μια βόλτα στην πλατεία της πόλης όπου επισκέπτονται για αγώνες. Επειδή η πόλη μας δεν είναι η Νέα Υόρκη των εκατομμυρίων κατοίκων και γνωριζόμαστε όλοι, πιστεύω ότι σε όλα τα αθλήματα γίνεται σωστή λειτουργία και το αποδεικνύει αυτό και η παρουσία όλων τόσα χρόνια με μεγάλες ομάδες αθλητών, με διακρίσεις των αθλητών ανά αγώνισμα. Υπάρχει επίπεδο και τα σωματεία, αυτά τα κύτταρα του αθλητισμού, ασχολούνται άνθρωποι που αγαπάνε ο καθένας το άθλημα. Άλλος αγαπάει το βόλεϊ, άλλος αγαπάει το μπάσκετ, άλλος αγαπάει την τοξοβολία. Εμείς αγαπάμε τη θάλασσα, αγαπάμε το πανί. Δεν έχω παρατηρήσει να έχουν δοθεί κάποια φαινόμενα άσχημα στον τοπικό αθλητισμό. Τα σωματεία της πόλης λειτουργούν μια χαρά. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι μετά την καταγγελία της Μπεκατόρου βγήκαν και πολλές άλλες αθλήτριες και ακόμα και φοιτητές στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη? Σήμερα υπάρχει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου έχει καλέσει τις φοιτήτριες που έχουν καταγγείλει οι καθηγητές τους για σεξουαλική παρενόχληση. Στο κομμάτι του αθλητισμού ήταν πολύ δυναμική η παρουσία του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο βάζει φραγή στις αιωνόβιες διοικήσεις, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος είναι κάπου πάρα πολλά χρόνια ακούνητος και δεν νιώθει κάποιον έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι που να υπάρχει, ρε παιδί μου, να μπορεί να διακρίνει ότι εδώ πρέπει να σταματήσω, δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Το καινούργιο αθλητικό νομοσχέδιο τα σταματά όλα αυτά και δίνει και γι' αυτό ίσως και όλοι αυτοί οι αθλητές, παλιοί και νέοι, τώρα μπόρεσαν να αισθανθούν δυνατοί και να νιώσουν ότι μπορούν να ανοίξουν την ψυχή τους χωρίς να φοβούνται να στρίβουν το κεφάλι δεξιά-αριστερά, μην έχουν κάποια κακά αποτελέσματα. Ωραία, να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να κλείσουμε και σιγά-σιγά τη συνέντευξη με τον Νέολο. Τι κάνει τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι του? Είσαι ο πρόεδρος του ναυτοαθλητικού ομίλου Έολος.
εδώ και τρεις θητείες, έτσι δεν είναι? Πόσο διαρκεί κάθε θητεία? Είναι τριετής οι θητείες. Είσαι γύρω στα 10 χρόνια δηλαδή. Ναι. Και μακάρι να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Εμείς δεν είμαστε βιδωμένοι στις καρέκλες μας. Δεν καθόμαστε καν στις καρέκλες. Δεν το είπα για αυτό. Όχι, όχι. Εγώ το θέλω να το τονίσω αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε βιδωμένοι στις καρέκλες μας και δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες. Λειτουργούμε ως μεγάλη οικογένεια. Είμαστε όλοι εκεί για τα μικρά παιδιά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να, σαν αθλητές να πάνε μπροστά. Όπως επίσης να προσφέρουμε και στην πόλη μας ό,τι μπορούμε περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν. Αγώνες δεν γίνονται, έτσι δεν είναι, λόγω COVID. Ούτε προπονήσεις δυστυχώς. Πιστεύουμε όμως ότι τώρα με το άνοιγμα των σχολείων θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση και στα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τον αθλητισμό, γιατί τα παιδιά αγωνιούν πότε θα πάρουν πάλι τα σκαφάκια τους να αρμενήσουν. Μπορεί η Καλαμάτα να βγάλει έναν Ολυμπιονίκη κάποτε? Η Καλαμάτα έχει βγάλει παιδιά τα οποία έχουν στελεχώσει εθνικές ομάδες για πολλά χρόνια και θα μπορούσε ένας αθλητής να πάει και παραπάνω, όπως επίσης εμείς κάποιος αθλητής ο οποίος έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να του παρέχουμε αυτό το υλικό που λέμε για να πρωταγωνιστήσει και στο εξωτερικό, όποιος ήθελε μπορούσε να πάρει μεταγραφή σε κάποια σωματεία μεγάλα που έχουν και τις οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσει το παιδί αυτό να αναδείξει και το ταλέντο του. Ποτέ δεν σταματήσαμε κάποιον αθλητή ότι ξέρεις δεν θα πάρεις μεταγραφή να πας στο μεγάλο το σύλλογο που έχει τα πολλά λεφτά γιατί σε θέλουμε εμείς εδώ να παραμείνεις εδώ. Όχι. Εμείς όλα τα παιδιά, όποιος μπορούσε να ανοίξει τα φτερά του, τον βοηθάγαμε να τα ανοίξει και να πετάξει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σου. Να σας και καλά. Να σε ευχαριστήσω που έτσι μας άνοιξες λίγο τα μάτια γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και την απασχολεί και σήμερα και αύριο, υποθέτω, αφού η Μπεκατόρου θα την έχει καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχηθώ να υπάρξει κάθαρση, να τελειώσουμε με όλα αυτά τα ζητούμενα. Είναι πράγματα τα οποία πληγώνουν τον αθλητισμό. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την απορία στον οποιοδήποτε γονιό και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι στο σύνολο, αλλά είναι πολύ πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Και ελπίζω, γιατί τώρα είμαστε και σε μια περίοδο που θα αλλάξουν οι διοικήσεις ομοσπονδίες, ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι νομίζανε ότι είναι τσιφλίκοι τους, να το πω έτσι λαϊκά, να πάνε σπίτι τους και επιτέλους να αναπνεύσει ο αθλητισμός. Και νομίζω δεν είναι και τυχαίο ότι όλοι οι Ολυμπιονίκες της ιστιοπλοίας και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι κατά αυτής της διοίκησης που υπάρχει τώρα. Αυτό είναι. Και αυτό λυπηρό, τι να σας πω τώρα, είναι ποτέ δυνατόν. Όπως επίσης η νυν διοίκηση, για όσους δεν το γνωρίζει, και εκεί ήταν και το ένασμα το δικό μας, γιατί είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς νέους ανθρώπους που θα διεκδικήσουμε μια θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Φανταστείτε τώρα ότι η διοίκηση του αθλήματος έκανε μήνυση στον Νίκο Κακλαμανάκη. Σαν να λέμε ότι στο μπάσκετ, η διοίκηση του μπάσκετ κάνει μήνυση στον Νίκο Γκάλη. Ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποιοι αθλητές είναι σημαίες και θα παραμείνουν εκεί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν προκύπτει κάποιο θέμα και όταν ανοίξει βέβαια και όλη αυτή η κατάσταση με την ιστιοπλοεία και ξεκινήσετε κι εσείς προπονήσεις. Όπου θα. Και νομίζω ο Κις είναι κοντά σας, έτσι δεν είναι? Πάντα και σας ευχαριστούμε. Ο Κις είναι κοντά σας. Θα πείτε να αρμενήσουμε κιόλας μαζί με σκαφάκια. Ήταν ο Χάρης Βιαννής εδώ στο στούντιο του Κις, καλεσμένος σήμερα ο πρόεδρος του Ναυταθλητικού Ομίλου ΑΕΛΟΣ. Να ευχαριστήσω και τον Μανώλη Σιφογεωργάκη που ήταν στο control room για την εικόνα αυτής της συνέντευξης. Και πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και συνεχίζουμε αμέσως μετά με την εκπομπή Θοδωρής Αρατόπλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι εδώ στον KISS 89.